Αυτόν, αφού τελειώσαμε τη μεσητική προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, θα συνεχίσουμε τώρα με τις μεσητικές προσευχές που κάνει ο Απόστολος Παύλος για την Εκκλησία. Ας διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 1033, πρώτο κεφάλαιο επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους και 15 εδάφιο. Σελίδα 1033, πρώτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο. «Δια τούτο κι εγώ ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπερημών μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσιν η οφθαλμή της καρδιάς σας», λέει το κείμενο, «εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτος της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησεν εν Χριστώ αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος, και σας όντας νεκρούς δια τας παραβάσης και τας αμαρτίας σας σε ζωοποίησε, εις τας οποίας περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απηθείας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ανηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισεν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από εσάς θεούτο δώρον. Ουχή εξ έργων δια να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρξ, δια μην καυχηθεί τις, διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος μέσα από τις επιστολές του δίδει προτροπές, εντολές, συμβουλές σε όλους τους αδελφούς, σε όλες τις εκκλησίες, πάντοτε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού για το καλό τους, για τη διόρθωσή τους, για τον έλεγχό τους, αλλά εν τέλει για την οικοδομή τους και για την αύξησή τους, για να μπορούν να εργάζονται έτσι όπως ο Θεός θέλει και να είναι πάντοτε έτοιμοι να εισέλθουν πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιες φορές όμως δεν συμβουλεύει, δεν προτρέπει, δεν εντέλεται, ακόμη και ούτε τη γνώμη του λέει, αλλά προσεύχεται. Και προσεύχεται όταν γνωρίζει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο άνθρωπος κι αν τα δεχθεί σαν λόγο Θεού καθώς είναι, δεν μπορεί να τα εκπληρώσει, να τα εκτελέσει παρά μόνο με τη βοήθεια του Θεού, παρά μόνο όταν ο Θεός ενεργήσει στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμπιστευόμενος ο Απόστολος Παύλος την ενέργεια και τις ενέργειες εν γέννη του Θεού, προσεύχεται για συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά να τα διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αφενός μεν για να γνωρίσουμε τι είναι αυτά που θέλει ο Θεός και εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε από μόνοι μας παρά μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να κατανοήσουμε την αδυναμία μας,
να προσευχόμαστε κι εμείς και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάζουμε είναι για ποιους προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι προσεύχεται βεβαίως για την Εκκλησία των Εφεσίων, καθώς ομολογεί ότι τους εξέλεξε δια του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου να είναι άγιοι και άμωμοι ενώπιόν του ο Θεός δια της αγάπης, γι' αυτό και τους ευλόγησε με πάσαν ευλογία πνευματική στα επουράνια. Δηλαδή πρώτον προσεύχεται για αυτούς τους οποίους εξέλεξε ο Θεός εις αγιασμόν και μάλιστα δια της αγάπης. Γι' αυτό και η πρώτη εντολή του Χριστού είναι αγαπάτε αλλήλους. Η πρώτη, η δευτέρα ομοία της πρώτης εντολή είναι αγαπείς τον πλησίον σαν τον εαυτόν σου απαρχής. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις το Θεό. Αλλά και η προτροπή και η εντολή του Κυρίου είναι να αγαπάμε και τους εχθρούς μας και αυτούς που μας μισούν και αυτούς που μας κακολογούν, ακόμη και αυτούς που μας κακοποιούν. Άρα λοιπόν προσεύχεται για αυτούς τους οποίους εξέλεξε ο Θεός να είναι και μάλιστα προκαταβολής κόσμου, δηλαδή τους εξέλεξε πριν γίνει το οτιδήποτε, πριν την αρχή, να είναι άγιοι και άμωμοι δια της αγάπης, αφού προηγουμένως προώρησε και μάλιστα και πάλι λέει μας, εγώ λέω αυτούς για τους οποίους θα προσευχηθεί στο τέλος, στη συνέχεια, αφού προηγουμένως τους προώρησε εις υιοθεσίαν, όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί εδώ στη γη αυτή είμαστε αναγεννημένοι τέκνα Θεού, αναγεννημένα, αλλά εις ελπίδας νόσα. Εκεί στον ουρανό είμαστε υιοθετημένα τέκνα Θεού, η ζωή είναι αιώνιον. Εδώ υπάρχει αγώνας, αλλά η ψυχή μας πάντοτε βρίσκεται σε κίνδυνο. Μας αναγέννησε λοιπόν ο Θεός εις τέκνα Θεού, εις ελπίδα ζώσατε της Αναστάσεως αυτού, του Ιησού Χριστού, με το Λόγο Του και με το Πνεύμα το Άγιο, και όπως θα δούμε παρακάτω μας έδωσε και την υπόσχεση ότι θα μας παραλάβει εφόσον μείνουμε πιστοί, που είναι ο αραβόν του Πνεύματος του Αγίου. Αφού λοιπόν μας προώρησε η ιδιοθεσία δια του Ιησού Χριστού για τον εαυτό του ο Πατέρας Θεός, μόνο κατά την ευδοκίαν του θελήματός του, κανένα άλλο θέλημα δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει αυτό, αλλά και δεν υπάρχει και άλλο θέλημα που να θέλει τη σωτηρία μας κανενός προσώπου, η ζωή είναι αιώνια. Μόνο ο Πατέρας μπορεί και μόνο ο Πατέρας έχει αυτό το θέλημα και μάλιστα εις έπαινον της δόξης της χάριτος που έκαμε εις ημάς ο Θεός, με την οποία μας εχαρίτωσεν ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια του οποίου και εμείς έχουμε τώρα την απολύτρωση με το αίμα του, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών, των αμαρτιών ημών, και μάλιστα κατά το μεγάλο πλούτο της χάριτος αυτού, κατά την οποία χάρη, δια της οποίας χάριτος, επερίσσευσε σε μας εν πάση σοφία και φρονήσει, αφού μας γνωστοποίησε το φοβερό μυστήριο του Θεού, του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν και πάλι αυτού την οποία προώρησε προκαταβολής κόσμου, κατά την οικονομίαν αυτού ως προς το πλήρωμα των ετών, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, για να συγκεφαλαιώσει, να κάνει ένα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, που μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει, βεβαίως διά του Ιησού Χριστού και για τον εαυτό του. Άρα ο Θεός λοιπόν, μάλλον ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για αυτούς, τους οποίους ο Θεός έκανε ένα στον ουρανό και στη γη. Ο ουρανός κατέβηκε μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό πριν την Ανάστασή του διά του Ιησού Χριστού, καθώς η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών
και ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα στο Χριστό, αλλά και ο Πατέρας Θεός κατοικεί μέσα μας και εμείς μέσα στο Θεό και είμαστε ένα, ο Πατέρας, ο Υιός, εμείς δια του Πνεύματος του Αγίου. Συγκεφαλαιωμένα όλα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Η Εκκλησία λοιπόν του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού, κεφαλή είναι ο Χριστός, δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο και όλοι εμείς είμαστε τέκνα του αιώνιου παντοδύναμου Θεού Πατέρα. Έτσι μέσα σε Αυτόν και δια του Ιησού Χριστού λάβαμε κληρονομιά, αφού προοριστήκαμε ως τέκνα Θεού, πάντοτε, όχι επειδή εμείς το θέλαμε, ούτε κανένας άλλος το ήθελε, ούτε εμείς το μπορούσαμε, ούτε κανένας άλλος το μπορούσε, πάντοτε κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, σύμφωνα με την δική του βουλή, του δικού του θελήματος. Αυτός αποφάσισε, αυτός σκέφτηκε, αυτός άρχισε και αυτός θα τελειώσει. Και όλα διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Και ο στόχος του όλα αυτά τα έκανε, ο στόχος του είναι δια να είμεθα. Εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι ο στόχος και ο σκοπός. Ο στόχος εδώ στη γη. Δια να είμεθα εμείς εις έπαινον της δόξης αυτού. Ποιοι εμείς? Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, που προελπίσαμε, μαζί με εσάς που κι εσείς ελπίσατε στον Χριστόν, πιστεύσατε στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο της Αληθείας, στο Ευαγγέλιο του Θεού και λάβατε τη σφραγίδα της επαγγελίας, το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίος είναι ο αραβόν της κληρονομίας μας, μέχρι της Αναστάσεώς μας, της Απολυτρώσεώς μας, ποιον του λαού του αποκτηθέντος δια του Ιησού Χριστού πάντοτε εις έπαινον και δόξαν αυτού. Προσεύχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για αυτούς που είναι εις έπαινον και δόξαν Θεού εδώ στη γη. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, αυτή είναι η αποστολή μας, να είμαστε εις έπαινον και δόξαν αυτού, καθώς αυτός απαρχής προκαταβολής κόσμου άρχισε και έφτασε τα πράγματα μέχρι σήμερα και κατά τον Απόστολο Παύλο μέχρι τότε στην Εκκλησία των Εφεσίων. Ένας λαός ιδιαίτερος, τον οποίο ο Θεός εξέλεξε προκαταβολής κόσμου, προώρησε να είναι τέκνα Θεού υιοθετημένα στον ουρανό, να βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων, αφού άρχισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, τον οποίον απέστειλε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό το λαό λοιπόν, που είναι εις έπαινον και δόξα Θεού, γι' αυτόν το λαό προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, που έχει κατανοήσει, που έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι στη ζωή αυτή, στη γη αυτή, εις έπαινον και δόξα Θεού. Γιατί? Γιατί μπορεί αυτός ο λαός να γίνει και αιτία ακόμη να βλασφημείται το όνομα του Θεού. Για αυτούς δεν προσεύχεται την προσευχή που θα δούμε παρακάτω. Δεν ισχύει για αυτούς η μεσητική προσευχή, όπως όταν προσευχόταν ο Χριστός στη μεσητική αρχιερατική του προσευχή έλεγε δεν προσεύχομαι υπέρ του κόσμου, αλλά προσεύχομαι υπέρ αυτών τους οποίους μη έδωκας, δική σου ήταν και έδωκας σε μένα και τα δικά σου είναι δικά μου, άρα είναι και δική μου. Ο Απόστολος Παύλος όμως τώρα προσεύχεται όχι μόνο όχι για τον κόσμο, αλλά και στην Εκκλησία για αυτούς που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η αποστολή τους είναι με τη ζωή τους να δοξάζεται και να επαινείται ο παντοδύναμος Θεός που έκαμε τα πάντα κατά τη δική του πρόθεση και κατά τη βουλή του δικού του θελήματος.
τίποτα δηλαδή δεν έχει γίνει στη ζωή μας θαυμαστό που δεν το έκανε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, ώστε μέσα από το έργο των χειρών του Θεού που είμαστε εμείς να δοξάζεται και να υπαιτείται το όνομά Του. Οι προσευχές λοιπόν που θα δούμε, και σήμερα αυτή η προσευχή που θα δούμε, γίνεται υπέρ αυτών που έχουν κατανοήσει ότι έχουν αποστολή να δοξάζεται και να υπαινείται το όνομα του Θεού. Αυτών που έχουν κατανοήσει ότι είναι γένος εκλεκτών Θεού, βασίλειον ιεράτευμα κατά χάριν, έθνος άγιον ξεχωρισμένο εις το όνομα του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, και λαός που δεν έγινε μόνος του αλλά που τον απέκτησε ο Θεός, εισέπαινον και δόξα αυτού δια να εξαγγείλουν τα σαρετά σε εκείνου ώστις μας εκάλεσε, τους εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Είναι λοιπόν ανάγκη να γνωρίσω, να κατανοήσω, να συνειδητοποιήσω, να έχω επίγνωση ότι μέσα από μένα ο Θεός θέλει να δοξάζεται το όνομά Του. Όχι να ονειδίζεται το όνομά Του, να δοξάζεται το όνομά Του. Να επαινείται το όνομά Του. Για να μπορεί ο Θεός να συνεχίσει και για να μπορέσει η προσευχή του Αποστόλου Παύλου να έχει καρποφορία στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Και πώς δοξάζεται και επαινείται το όνομα του Θεού στη ζωή μας, όταν αυτά που εντέλεται ο Θεός για μας είναι νόμος, και ας μας λένε νομικιστάς, η εντολή, η προτροπή, η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου για τον κάθε έναν από μας κατά την ιδία αυτού απόφαση, όχι εγώ για σένα, εγώ για μένα και εσύ για σένα, θεωρούμε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι Λόγος Θεού και είμαστε υποχρεωμένοι χάριν της χάριτος που λάβαμε από τον Πατέρα το Θεό δια του Ιησού Χριστού να ζούμε εις δόξαν και έπαινον αυτού. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι λέει? Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου και αντικατοπτρίζεται η δόξα του Θεού δια του Ιησού Χριστού σε μας. Και εμείς δεν έχουμε κάλυμα ώστε να κρύβεται όπως κρυβόταν η δόξα του Θεού στο Μωυσή, αλλά έχουμε ανακεκαλυμμένο πρόσωπο ώστε η δόξα του Χριστού να φαίνεται στους ανθρώπους. Και έχουμε πάρει αυτή την ευλογημένη απόφαση να ζούμε ώστε με τη ζωή μας να δοξάζεται και να επαινείται ο αιώνιος Θεός. Για να ισχύει αυτό, για να είναι εφικτό αυτό στη ζωή μας, το οποίο δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Εύκολα είναι να ονειδίζεται ο Θεός στη ζωή μας. Θα καπνίσουμε ένα τσιγαράκι, να κάνουμε ό,τι κάνει ο κόσμος, να συνσχηματιζόμαστε με τον κόσμο και ως προς τον εξωτερικό άνθρωπο και ως προς τον εσωτερικό άνθρωπο, και να μην θυμίζει η παρουσία μας τίποτα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού
και από το όνομα του Ιησού Χριστού. Τόσο εύκολο είναι να ονειδίζεται το όνομα του Χριστού. Και επειδή είναι τόσο δύσκολο να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, ώστε με την προσωπική μας ζωή, ακόμη και με την οικογενειακή μας ζωή, ακόμη και με την εκκλησιαστική μας ζωή, τόσο δύσκολο είναι να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, ώστε η ζωή μας να είναι, επαναλαμβάνω, προσωπική, οικογενειακή και εκκλησιαστική, εις δόξαν και έπαινον Θεού, που αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος να ομολογήσει, λέγοντας «Δια τούτο δεν πάβομαι ευχαριστών εις τον Θεόν και μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, καθώς βλέπω ότι δοξάζεται και επενείται ο Θεός τη ζωή σας, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο, επειδή άκουσα την πίστη σας εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την αγάπη σας εις πάντα στους Αγίους». Επειδή άκουσα ότι έχετε την αλήθεια και περπατάτε σε αυτήν, καθώς πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Χριστού και αγαπάτε πάντας τους αδελφούς σας. Γι' αυτό και προσεύχομαι για σας και σας μνημονεύω συνεχόμενα στις προσευχές μου, ώστε ο Θεός που άρχισε το καλό έργο με σας να συνεχίζει να το αυξάνει, να το αυξάνει εις περισσότερο και περισσότερο δόξαν αυτού και έπαινον αυτού. Και αναγνωρίζει ότι χρειαζόμαστε κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να μας το δώσει. Γι' αυτό και προσεύχεται. Και το οποίο είναι ανάγκη να το έχουμε. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να αυξανόμεθα εις την αποστολή μας εδώ στη ζωή αυτή εις δόξαν και έπαινον Θεού, αλλά ούτε μπορούμε και να αυξανόμεθα εις την αποστολή μας να εξαγγέλουμε τα σερωτάς εκείνου ο οποίος μας κάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως, εμάς που ήμασταν κάποτε όχι λαός του Θεού, αλλά τώρα κατά χάριν είμαστε λαός του Θεού, και εμείς που δεν γνωρίζαμε το έλεος του Θεού, αλλά τώρα κατά χάριν είμαστε λεημένοι του Θεού, καθώς είμαστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον και λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός. Δια τούτο λοιπόν, διότι έχετε την αλήθεια και περπατάτε στην αλήθεια δια της πίστεως, και γιατί διακρίνω, άκουσα, ξέρω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι αγαπάτε όλους τους Αγίους. Βεβαίως θα αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, βεβαίως θα αγαπάμε και τους εχθρούς μας, αλλά η προσευχή αυτή απευθύνεται σε αυτούς που έχουν την αλήθεια, περπατούν δια της πίστεως την αλήθεια και αγαπάνε πάντας τους Αγίους. Και προσεύχομαι για να σας δώσει αυτό που δεν έχετε και είναι ανάγκη να αποκτήσετε, ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης. Προσεύχομαι στον Πατέρα Θεό. Και πού βρίσκει τον Πατέρα Θεό ο Απόστολος Παύλος? Εκεί που το αποκαλύπτεται εν το κρυπτό στο ταμείο του. Έχει γνωρίσει αυτόν τον Πατέρα και ξέρει σε ποιον απευθύνεται, σε ποιον προσεύχεται, γιατί ξέρει πόσο σοβαρό είναι το αίτημα. Προσεύχομαι λοιπόν ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του
του εαυτού του. Να γνωρίσετε κι εσείς τον Πατέρα Θεό με επίγνωση αυτόν που αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό. Και δεν μπορείτε να τον γνωρίσετε εάν δεν σας δοθεί από τον ίδιο τον Πατέρα που θέλει να σας αποκαλυφθεί και να τον γνωρίσετε, αν δεν σας δοθεί από αυτόν τον Θεό, τον Πατέρα της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, που δεν έχετε. Και το λέει σε μια εκκλησία που είναι, που έχει εργαστεί ένδοξα ο Θεός πριν λίγα χρόνια στην Έφεσο, με σημεία τεράστια και μεγαλεία, με το κήρυγμα να ακουστεί σε όλη την Ασία. Σε αυτή την ένδοξη εκκλησία προσεύχεται ο Θεός να της δώσει αυτό που δεν έχει. Και βέβαια και η προσευχή του Χριστού σήμερα είναι να μας δοθεί στον Πατέρα του τον ουράνιο αυτό που δεν έχουμε. Να γνωρίσουμε τον Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με επίγνωση Αγία, τον Πατέρα της δόξης, με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, γιατί είναι μια προσωπική επίγνωση που υποθέτω όταν συμβεί σε μας, τότε και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία θα είμαστε σε άλλη σχέση με το Θεό, σε άλλο πνευματικό, αν μπορώ να το πω αυτό, επίπεδο. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι που ο Απόστολος Παύλος με βαθιά επίγνωση του τι λέει, γιατί είναι Λόγος Θεού, είναι Λόγος Πνεύματος Αγίου, ομολογεί για μια εκκλησία πραγματικά ένδοξη ότι δεν έχει, και ο μόνος ο οποίος μπορεί να της δώσει είναι ο Θεός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει όνομα ανώτερο σαν περιγραφή για να απευθύνει την προσευχή του ο Απόστολος Παύλος. Με προσευχή που λέει ότι αυτόν στον οποίον προσεύχομαι να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, αυτόν και εσείς να γνωρίσετε με προσωπική επίγνωση. Προσωπική γνωριμία. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μας δώσει ο Θεός ένα τέτοιο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και του Πατέρα της δόξης. Και όταν λέει επίγνωση, σημαίνει βαθιά γνώση. Και θεωρητική και εμπειρική και θεολογική, αλλά και προσωπική. Βαθιά γνώση. Αλληλούια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους πιστεύοντας. Γιατί μας οδηγεί πραγματικά από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Εάν δε
σας χαριστεί αυτό το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, τότε υπάρχει τρομακτική πνευματική συνέχεια. Πρώτον, θα φωτιστούνε οι οφθαλμοί της καρδιάς σας για να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως αυτού. Ποια είναι η ελπίδα που έχουμε καθώς μας προσκάλεσε και μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι δι' αυτού εις αυτόν δια της αγάπης, δια του Ιησού Χριστού εις τον Πατέρα Θεό δια της αγάπης, να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποια πίστη μιλάμε. Δεν μιλάμε πια για πίστη, μιλάμε πια για επίγνωση. Ξέρει ο άνθρωπος. Βεβαίως δια της πίστεως αρχίζει, δια της πίστεως γνωρίζει, αλλά μόνο δια του πνεύματος της σοφίας και της αποκαλύψεως. Και τι είναι αυτό, τι πνεύμα είναι αυτό? Φωτίζονται οι οφθαλμοί της καρδιάς μας για να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα η τρομακτική της προσκλήσεως αυτού. Μας προσκάλεσε και τι ελπίζουμε ότι είναι η πρόσκλησή του. Μόνο αν φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς μας θα μπορέσουμε να το γνωρίσουμε. Ποιοι είναι οι οφθαλμοί της καρδιάς μας? Έλατε. Δεν ξέρω, αλλά είναι να ξέρω ότι υπάρχουν. Και αυτά για τα οποία προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος και μας λέγει ο Λόγος του Θεού εμάς, είναι αλήθεια. Και αν τα εξητήσουμε κι εμείς, επί το Λόγο του Κυρίου, θα τα ζήσουμε. Όχι θα τα γνωρίσουμε, θα τα ζήσουμε. Είναι αυτά τα οποία οφθαλμός δεν είδε, οτίον δε άκουσε και εις καρδί ανθρώπων δεν ανέβησαν. Αυτά όμως ο Θεός αποκάλυψε σε μας μέσα από το Λόγο Του δια του Πνεύματος του Αγίου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς για την ελπίδα της προσκλήσεώς μας είναι ότι εκεί πάνω θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Μας προσκάλεσε σε μια ελπίδα, μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζώσα. Εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον. Τι να είναι αυτά? Πεφυλαγμένην, κρυμμένη στους ουρανούς για μας. Και έρχεται τώρα ο Θεός αυτή την ελπίδα, την κληρονομιά, την αμίαντον, την αμάραντον, που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσευχή του: Θεέ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, Πατέρα της δόξης, αποκάλυψε τους σ' αυτούς την ελπίδα της προσκλήσεώς τους. Γι' αυτό είναι αποκάλυψη. Μόνο δια αποκαλύψεως, μόνο δια πνεύματος σοφίας και αποκαλύψεως θα μπορέσουμε με τους οφθαλμούς της καρδιάς μας να γνωρίσουμε την πρόσκλησή μας. Την αμίαντο, την αμάραντο και την πεφυλαγμένη στους ουρανούς κληρονομιά μας. Δεύτερον, να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς σας για να γνωρίσετε ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς αυτού, πρώτον εις τους Αγίους και δεύτερον, συγγνώμη, πρώτον ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως, δεύτερον ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς αυτού εις τους Αγίους. Λόγια, θα έλεγα συγκλονιστικά, αλλά αληθινά. Ο πλούτος της δόξης, τι είναι αυτό?
Γι' αυτό χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να έχουμε την επίγνωση. Ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς μας. Η ελπίδα της προσκλήσεώς μας και ο πλούτος της δόξης της κληρονομιάς μας. Και τρίτον, και εδώ τώρα είναι, άντε τώρα, να τα καταλάβεις, αν δεν σου δοθεί πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και τι, το υπερβάλλον μέγεθος, τι υπερθετικός βαθμός περιγραφής είναι αυτός για τα αιώνια, αδερφοί, που εμείς πολλές φορές τα παίρνουμε πολύ επιπόλαια. Το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού προς εμάς τους πιστεύοντας. Δηλαδή με ποια δύναμη, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ο Θεός εργάζεται σε εμάς που πιστέψαμε στο Χριστό. Και μάλιστα κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Δηλαδή και που τα διαβάζουμε χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να τα καταλάβουμε. Λόγια που είναι πέρα από το ανθρώπινο. Λόγια πραγματικά υπερθετικού βαθμού, λόγια μοναδικά, για τα οποία ο Απόστολος Παύλος έχει κατανοήσει ότι μόνο με πνεύμα σοφίας και με αποκαλύψεως εις επίγνωση του Θεού θα φωτιστούν οι καρδιές μας για να τα κατανοήσουμε. Αλληλούια. Και θα σας πω και κάτι που είναι αλήθεια. Αυτά όλα τα υπερβολικά μπορούν να γίνουν κατανοητά, εύκολα, εάν προσευχόμαστε και εμείς να μας δοθεί αυτό το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία. Είναι άνωθεν σοφία. Σοφία, όπως λέγει στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, μυστηριώδης, αποκεκριμένη, την οποία ο Θεός προώρησε πρώτων αιώνων εις δόξα ημών. Είναι μία διαφορετική σοφία που δεν χωράει στο μυαλουδάκι μας. Αλλά ο Θεός την προώρησε εις δόξαν δική σου, αδερφέ και δική μου. Και μην ξεχνάμε ότι ο Θεός τα μωρά του κόσμου τούτου εκάλεσε, τα ασθενή του κόσμου τούτου εκάλεσε, τα εξουθενημένα του κόσμου τούτου εκάλεσε, τα μείοντα, για να τους αποκαλύψει αυτήν την υπερέχουσαν σοφία, την άνωθεν σοφία, τη μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, ώστε τα μωρά του κόσμου τούτου να τα μεταμορφώσει σε μωρά του Θεού που θα κατεσχύνουν όλους τους σοφούς του κόσμου, και τα ασθενή του κόσμου τούτου να τα μεταμορφώσει σε ασθενή του Θεού που θα κατεσχύνουν τους ισχυρούς του κόσμου. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Είναι αποκάλυψης του ίδιου του Θεού. Μέσα από το Λόγο Του μας αποκαλύπτεται ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
ο πατέρας όλης της αιώνιας δόξας, της ουράνιας δόξας. Δεν μας αποκαλύπτεται ένας θεούλης, ένας Χριστούλης. Μας αποκαλύπτεται ο πατέρας της δόξης. Και μας ανοίγει τους οφθαλμούς της καρδιάς και εγώ λέω θα μας ανοίξει αφού μας προκαλεί να εξητήσουμε αυτά που μας αποκαλύπτει σήμερα. Δεν μας τα λέει για να τα ακούσουμε. Ναι, και αυτό. Μας τα λέει για να τα εξητήσουμε αν είμαστε ζηλωτές των πνευματικών. Και θέλει να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών. Δεν θέλει να είμαστε χριστιανοί στα ρηχά νερά. Θέλει να μας κάνει χριστιανούς που δια του Πνεύματος του Αγίου να γνωρίσουμε, ακούτε, τα βάθη του Θεού. Ξέρετε πόσες φορές το έχω κηρύξει για τα βάθη του Θεού. Πρώτη φορά το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει τα βάθη του Θεού, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, του Πατέρα της Δόξης, που δια του Πνεύματος του Αγίου θέλει να του ζητήσουμε να μας τα αποκαλύψει και ιδιαίτερα να μας τα αποκαλύπτει. Θαυμαστός Θεός, θαυμαστός ο Λόγος του Θεού. Λατρεύουμε το Λόγο του Θεού. Δοξάζουμε τον αιώνιο Θεό. Δεν μας έφερε σε μια σοφία γήινη, ζωώδη, δαιμονιώδη. Μας έφερε και μιας αποκαλύπτει. Μια σοφία αιώνια, ουράνια, που θα μας την αποκαλύπτει και δεν θα σταματάει να μας την αποκαλύπτει στους αιώνες των αιώνων. Θα συνεχίζει να μας την αποκαλύπτει στους αιώνες των αιώνων. Τώρα, ως εν κατόπτρο ενηγματοδός βλέπουμε, αλλά θαυμάζουμε. Είναι όπως οι επιστήμονες που βλέπουν αυτό και όταν αρχίζουν και παίρνουν το μικροσκόπιο, εκεί τρελαίνονται. Μόρια, άτομα, πυρήνας, ηλεκτρόνια, DNA, ξέρω εγώ, τρελαίνονται. Και εμείς βλέπουμε αυτό. Έτσι και ο Θεός λέει, βλέπουμε αυτό, αλλά όσο το Πνεύμα το Άγιο μας βάζει μέσα στο Λόγο του Θεού, τόσο τα χάνουμε μπροστά στην αιώνια δόξα του Θεού και τα χάνουμε μπροστά στην αιώνια αγάπη του Θεού. Αυτά, παιδιά μου, θέλω να μου ζητήσετε να σας τα αποκαλύψω. Αυτό μας λέει ο Θεός τώρα. Να σας αποκαλύψω ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τρέλα. Και για να καταλάβουμε την οποία αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως, την οποία δύναμη ενήργησε ο Θεός εν το Χριστό, να σας πω για ποια δύναμη σας μιλάω, ώστε αφού τον ανέστησε εκ των νεκρών, τον εκάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανίης. Με τη δύναμη δηλαδή που ανέστησε τον Χριστό και τον εκάθισε στα δεξιά του στα επουράνια, με αυτή την ίδια δύναμη εργάζεται ο Θεός στη δική σου ζωή. Αλληλούια! Με αυτή την ίδια δύναμη, αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως εργάζεται στη ζωή μου ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης. Αυτός ο Θεός. Και μάλιστα με αυτή τη δύναμη που αφού τον ανέστησε νεκρόν και τον εκάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανίης, τον έθεσε υπεράνω πάσης αρχής.
και πάσης εξουσίας και πάσης δυνάμεως και πάσης κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι μόνο εις τον αιώνα τούτο, αλλά και στο μέλλοντα. Ξανά, να σου αποκαλύψει στους οφθαλμούς της καρδιάς σου το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που εργάζεται σε σένα και που με αυτή την ίδια δύναμη εργάστηκε στον Ιησούν των Ναζωραίων, τον ανέστησε εκ των νεκρών, τον κάθισε στα δεξιά του και τον έθεσε υπεράνω πάσης αρχής. Με ποια δύναμη? Τη δική του. Πάσης εξουσίας, πάσης δυνάμεως, πάσης κυριότητος, παντός ονόματος, όχι μόνο σε αυτόν τον αιώνα, αλλά και στους αιώνες των αιώνων. Με αυτή τη δύναμη εργάζεται και σε μένα, που είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, αδύναμος, σάρκα και αίμα, που δεν κληρονομεί τη βασιλεία των ουρανών, με ένα μυαλουδάκι μπροστά στη σοφία του Θεού που είναι εντελώς με εντελώς ασήμαντο. Αυτή τη δύναμη που εργάστηκε στον άνθρωπο Χριστό Ιησού εργάζεται και στον άνθρωπο που πιστεύει στον Ιησού Χριστόν τον Ναζωραίο. Ώστε με αυτή τη δύναμη υπέταξε τα πάντα υπό τους πόδας του Χριστού, αρχές, εξουσίες, κυριότητες, διάβολο, διαβόλια, τριβόλια, όλους τους υπέταξε κάτω από τα πόδια του και έδωκε αυτόν με αυτή τη δύναμη κεφαλή, ακούστε, υπεράνω πάντων κεφαλή της Εκκλησίας. Είναι υπεράνω πάντων ο Χριστός, γιατί είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η οποία έχει αποστολή να δοξάζει και να επαινεί τον Θεό της δόξης, τον Πατέρα της δόξης. Είναι υπεράνω πάντων, έδωσε ο Θεός όλη τη δύναμη της δόξης του να τον καταστήσει κεφαλή της Εκκλησίας και εξ αυτού υπεράνω πάντων. Είναι υπεράνω πάντων γιατί είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Σκεφτείτε, αδερφοί, ποια είναι η Εκκλησία μέσα στον πνευματικό κόσμο. Είσαι με εδόθη πάσα εξουσία, πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και εγώ είμαι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και η δύναμη του σώματος του Χριστού είναι ο ίδιος ο Θεός, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτοί είμαστε στα μάτια του Θεού και στα μάτια όλων των δυνάμεων. Γι' αυτό μας βλέπει ο διάβολος και φρύτει, τρέμει, γιατί ο Θεός εργάζεται με αυτή τη δύναμη στη ζωή μας. Σε ποιους και για ποιους προσεύχεται αυτή την προσευχή ο Απόστολος Παύλος? Για αυτούς που έχουν και περπατούν στην αλήθεια και αγαπάνε πάντες τους Αγίους και είναι αυτοί τους οποίους προείπαμε ότι εξέλεξε ο Θεός και έθεσε να είναι εις δόξαν και έπαινον αυτού. Το σώμα λοιπόν του Χριστού, η Εκκλησία είναι το σώμα αυτού που είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το απόλυτο, το πλήρωμα, το απόλυτο πλήρωμα του παντοδύναμου Θεού που πληρεί τα πάντα εν πάση. Είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος.
εδώ κατοικεί ο Θεός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης. Και η Εκκλησία ποια είναι? Εμείς. Εάν μείνουμε όμως στερεοί και αμετακίνητοι στο να περπατάμε στην αλήθεια και να αγαπάμε πάντα στους Αγίους. Ευχαριστούμε τον Θεό για την προσευχή του Αποστόλου Παύλου, για το Λόγο του Θεού, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό περισσότερο γιατί για μας αυτή την προσευχή την κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, γιατί αυτή είναι η αποστολή Του, το έργο Του, να προσεύχεται υπερπάντων των Αγίων. Να προσεύχεται να δώσει ο Θεός Του και Πατέρας Του, ο Πατέρας της Δόξης, Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως, στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει και εμείς σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν Εκκλησία να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να ζητούμε Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως σε επίγνωση αυτού και ιδιαιτέρως στο ταμείο μας να προσευχόμαστε να μας αποκαλύπτεται ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, που μόνο εκεί αποκαλύπτεται εν το κρυπτό στον κάθε έναν που το πιστεύει και το εξητάει. Αδελφοί, θα έχουμε καλή συνέχεια. Θα έχουμε καλή συνέχεια. Αρκεί να έχουμε πάντοτε καλό παρόν. Να είμαστε εκεί και έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Γιατί αυτά δεν θα τα κάνουμε εμείς. Αυτά θα τα κάνει ο Πατέρας της δόξης στη ζωή μας, διά του Ιησού Χριστού, εν Πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ο Πάτερ μου, πόσο καλός είσαι.